Παρακαλώ. Έλα Βασούλα, καλημέρα, τι κάνεις? Καλημέρα. Χρόνια πολλά καλέ. Ευχαριστώ. Γενέθλια δεν έχεις σήμερα? Μάλιστα. 95,2 άθες DJ, είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Κατάλαβα από τη φωνή. Λέει εδώ, να πάρεις τηλέφωνο, λέει, να της πεις για τα γενέθλια της χρόνια πολλά από την οικογένεια του αδερφού της, Δημήτρης, Αγγελική, Γιάννης, Μαρία και Μιχαήλ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και λέει, σε περιμένουν στην Αθήνα. Πού έχω τηλεφωνήσει τώρα? Στη Λάρισα, στη Λάρισα. Λάρισα. Κάτσε και στη Λάρισα, ωραία, είναι μια χαρά είστε. Λοιπόν, χρόνια πολλά, Βάσο μου, χρόνια ευχαριστώ, πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Σας παρακαλώ, καθίστε και κάντε πιο πέρα. Γιατί? Σήμερα έχει τα γενέθλιά τη η Kendall Jenner. Α, χρόνια της 26 πολλά. Ετών σήμερα. Μάλιστα. Το μωρό. Σιγά καλέ. Εντάξει, γενέθλια είπαμε έχει. Εσύ κοντεύεις να της κάνεις ερωτική εξομολόγηση και πρώτα σιγά μου μαζί. Σε ενοχλεί? Εντάξει, είσαι λίγο υπερβολικός. Έλα τώρα. Είπαμε έχει γενέθλια, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, να πέσουμε και στα πατώματα. Ναι, θα πέσουμε. Έλεος. Ναι. Τι γίνεται, κορίτσια, έχετε γενέθλια όλες εκεί μαζεμένες? Ναι. 95,2 άθεση τη Τζιόμ, χάρη στα σούπερ, τώρα πια είσαι, η Ματίνα, η Ιωάννα ή η Μαργαρίτα? Εγώ είμαι η Ματίνα. Μάλιστα. Χρόνια πολλά. Τι αδελφές είστε, τι είναι, πώς γίνεται αυτό? Ναι, είμαστε τρίδυμες. Έλα! Τρίδυμες. Σοβαρά. Ωραία. Τα πόσα κλείνετε, θα ρωτήσω έτσι από περιέργεια, όχι γιατί. Τα 16. Η Ματίνα, η Ιωάννα, οι υπόλοιπες κοιμούνται ή ξυπνάτε όλες μαζί ταυτόχρονα? Εδώ είναι και η Ιωάννα. Γεια σας. Γεια Ιωάννα. Η Μαργαρίτα πού είναι? Εδώ είναι και η Μαργαρίτα. Κορίτσια, είναι εκπληκτικό. Μπράβο. Χρόνια σας πολλά, να περάσετε όμορφα σήμερα και γενικότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Bye bye. Για... πεσμένο μόριο. Ναι. Και λέει ο άντρας ο καημένος που αγχώνεται, μα τι κάνω λάθος. Αγαπητέ, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Αρκεί να μην το αντιμετωπίσει σαν το τέλος του κόσμου, επειδή τότε όντως θα είναι και το τέλος του κόσμου. Ναι, δεν κάνει κού, εντάξει, δεν κάνει. Ένα τέτοιο πέφτει είναι, είναι ικανό να ρίξει μια δυσανάλογα μεγάλη σκιά πάνω στο τέλειο σεξ που περιμένατε να κάνει. Δηλαδή, περιμένατε. Και ξαφνικά κάνει μια βουμπ και ξεφουσκώνει. Για να δούμε τι μπορεί να πήγε λάθος. Σταμάτα να βλέπεις το αυτό σου, λες και είσαι πρωταγωνιστή τη τσόντα. Δεν είσαι. Τη συνέχεια το κοιτάτε. Ναι, θέλω να πω ότι μην. Άστο, οι άλλοι εκεί είναι φορτωμένοι, έχουν πάρει χάπια, μην τρελαίνεσαι. Ναι. Είναι και η φακή μεγεθυντική. Και η ευρυγόνη και το κάνουν μεγάλο. Αρχίζει και προσπαθεί να σώσει την κατάσταση με το χέρι σου, αλλά αυτό δεν βοηθάει εκείνη τη στιγμή. Ναι, πες μας ακριβώς τι κάνω. Όχι, μην του λες τέτοια γιατί είναι ικανός. Αν έχεις τη συνήθεια να κάνεις και σεξ μετά το αλκοόλ, καλό θα ήταν να το ξανασκεφτείς αυτό. Ναι, το κόβεις. Λοιπόν, η αυτοικανοποίηση, η αυτοεξυπηρέτηση είναι καλό πράγμα, αλλά με μέτρο και αυτό. Είναι καλό πράγμα, το ξέρουμε. Ναι, αν το ταλαιπωρείς μόνος σου, θα σε εκδικηθεί. Όταν θα είσαι με παρέα, θα σου πει, α, τώρα δεν. Θέλεις στοργή. Δεν τράβω από εδώ, θα σου πει, καράκιος. Τέλος. Μήπως πρέπει, για να σου φύγει το άγχος, να αναρωτηθείς. Να αναρωτηθείς. Μήπως δεν την πολύ γουστάρεις. Μάλιστα. Food for thought. Πόσα φλιτζάνια καφέ καταναλώνουν οι άνθρωποι παγκοσμίως την ημέρα. Λοιπόν, θα σας πω ότι είναι 3 δισεκατομμύρια φλιτζάνια καφέ ημερησίως. Γι' αυτό έχετε τα νεύρα σας. Τι δεν τρώνε ποτέ οι σεφ σε ένα μπραντς εκτός σπιτιού? Οπα! Α, πες το μας αυτό, μας ενδιαφέρει. Scrambled eggs. Ρώτησαν τον μέτρη της πολυνησιακής κουζίνας, κάποιον Φέλιξ Τάι, τι απολαμβάνει το τρώει έξω για πρωινό και μας είπε: αγαπώ τα αυγά, αλλά θέλω να τα τρώω άψογα μαγειρεμένα. Και συνήθως αυτό συμβαίνει σπάνια σε mainstream μπραντσάδικα. Α, έχει δίκιο ο κύριος, ναι. Μπέικον. Ο γνωστός άλλος βραβευμένος με Μισελέν, Ed Brick, το αποφεύγει τον μπέικον γιατί συνήθως τον μπέικον μένει λίγο πολύ καιρό αποθηκευμένο στην κατάπτυξη των μαγαζιών. Α, πες μας και άλλα μυστικά να ξέρουμε. Πες μας και άλλα μυστικά. Θα με βρίζουν τα μπραντσάδικα τώρα, αλλά εντάξει. Smoothies. Τα πάντα πρέπει να είναι, ναι, όχι απλά φρέσκα, αλλά αν γίνεται να είναι τη ίδια ημέρα. Αν εμπιστεύεστε τον υπεύθυνο του μαγαζιού, τότε απολαύστε το. Α, καλό. Παιδιά, πολύ ωραίο. Ζήτα συγγνώμη για τα μπραντσάδικα τώρα. Α, συγγνώμη, παιδιά. Ήταν μια πληροφορία που την πούμε. Παγκοσμίου, δεν εντάξει, είναι, εμένα δεν με νοιάζει και να είναι και το αυγό, το μάτι να είναι το άσπρατη γύρω-γύρω, να είναι και λίγο καψαλισμένο. Δεν έχω πρόβλημα. Θα το φάω. Αυτό που με τσαντίζει είναι όταν ο κρόκος μέσα δεν είναι μελάτος και είναι σκληρός. Και το έχει κατακάψει. Αυτά. Άντε από εκεί πέρα. Ναι. Πώς μία αλλαγή πάνας ναι. αποκάλυψε απιστία συζύγου? Οπα. Άσχετο. Η Χάλεϊ Μέι, μια κυρία, μια κοπέλα, επισκέφθηκε την καλύτερη της φίλη που είχε γεννήσει πριν 3 εβδομάδες. Τη είπε: να δω και τον μπεμπέ. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πήγανε, λοιπόν, συναντήθηκαν στο σπίτι. Κάποια στιγμή το μωρό χρειάστηκε άλλαγμα πάνας.
Ναι. Ξεκίνησε η μάνα να το ξεσκατίζει. Αλλά ένα ναι. τηλεφώνημα την διέκοψε και λέει στη φίλη της αυτή, στη Χάιλη, λέει φίλη, φιλενάδα, ξέπλυνε το παιδί. Της λέει, ολοκλήρωσε την μπάνα, έκατσε άλλη. Λοιπόν, ναι. το έπλυνε, το ξεσκάτει. Ναι. Ωραία. Πήρε να βάλει την μπάνα. Εκεί παρατήρησε ότι το μωρό είχε ένα σημάδι στο ίδιο σημείο που το είχε και ο σύζυγος αλλά και ο γιος της. Από αυτά που λένε του Αγίου Σημεώνος. Φυσικά δεν μπορούσε να το αφήσει ασχολίαστο. Αφού την πίεσε τη φίλη της, αυτή παραδέχτηκε πως το παιδί ήταν του σύζυγου της. Από το ίδιο σημάδι. Ναι. Καλή ταινία είναι αυτό. Καλή κουάνε επί πέντε. Για την ιστορία το ζευγάρι χώρισε, αλλά ναι. οι δύο φίλες παρέμειναν κολλητές. Αφού τα παιδιά τους ήταν αδέρφια. Σωστά. Πάμε εδώ. Και σου παρουσιάζω τη Μαρίνα Πατούλη. Η οποία τι έκανε, παιδιά. Αν είναι να αλλάξω επώνυμο, θα προσθέσω του επόμενου συζύγου. Δηλαδή, φυσιολογικό. Φυσιολογικό, ναι. Φυσιολογικό, δηλαδή κάθε φορά θα αλλάξει. Βέβαια. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ρε παιδί μου, έχει κι άλλα. Δεν λέω για την κυρία τη κυρία. Όχι, ναι. Γενικά όταν το ζευγάρι χωρίζει, έχει διάφορα. Είναι κάποιοι, ξέρω εγώ, που έχουν οικογενειακό τάφο. Μάλιστα. Ωραία. Φεύγει άλλη. Ναι. Ποιο θα θαυτεί δίπλα εδώ, τι θα κάνει. Σωστά, δεν γίνεται. Θα το... Υπάρχει θέμα. Θα το δώσουμε κάπου αλλού. Θα θαυτεί με τον original ή με τον επόμενο. Με το... Ναι, ναι, έχει θέμα, παιδιά. Υπάρχουν θέματα στον κόσμο. Τι θα το κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται. Μέχρι που να καταλήξει η κατάσταση, θα το κάνουμε αποθήκη. Αποθήκη, ναι, τι. Θα βάλουμε ποδήλατα μέσα. Θα βάλουμε ποδήλατα μέσα. Αποθήκη σου λέει, αποθηκούλα. Τέλο πάντων, εντάξει, ωραία, καλά τα λε. Μα έχετε πρίξει με τα μπονζάι και τα μπονζάι. Και θέλω να σου πω, μια και το αναφέραμε, ότι θέλουν πλούσιο φωτισμό και να είναι σε χώρο με υψηλή υγρασία. Οπωσδήποτε, τα μπονσάι. Αλλιώς δεν μεγαλώνει. Αυτός ξέρει από μπονσάι γιατί κουβαλάει συνέχεια ένα πάνω του. Εγώ κουβαλάω συνέχεια μπονσάι πάνω μου. Όλοι το καταλάβαμε. Μόνο εσύ δεν το καταλάβαμε. Αυτό ήθελες να πεις. Τι επιτυχημένο χιούμορ είναι αυτό. TikToker ισχυρίζεται ότι έσωσε τη ζωή του τρώγοντας. Τι. Τεστικλς από ζώα. Ο Μπράιαν Τζόνσον άλλαξε τη ζωή του πριν από περίπου 20 χρόνια αφού παρατήρησε ότι αρρώστανε συχνά. Έτσι αποφάσισε να κόψει όλες τις επεξεργασμένες τροφές και ναι. άρχισε να ακολουθεί αυτό που αποκαλεί προγονικές αρχές. Ναι. Που του υπαγορεύουν να τρώει, να ασκείται και να κοιμάται. Έκτοτε έγινε ο βασιλιάς των όρχιων. Πολύ ωραία. Εδώ, μπράβο του, μπράβο του. Ναι, ναι, ναι. Λόγω του γεγονότος ότι καταναλώνει ένα κιλό τέτοια κάθε μέρα και επιδεικνύει εντυπωσιακή σωματική διάπλαση. Ένα κιλό, τι, πού τα βρίσκεις. Ένα κιλό, παιδιά. Δεν το ρώτησα. Δηλαδή, με συγχωρείς. Πάει και λέει, θέλετε ψωμί, θα πάρεις τα αυτά. Και του τα δίνουν, μέσα σε μόνο δύο εβδομάδες, ειδικά λέει, ριζικές αλλαγές στην ευημερία μου, έτσι είπε. Δύο δεκαετίες αργότερα τρώω δύο ομά, δύο κιλά. Μιχάλη, δεν μπορώ, θα φύγω. Εγώ ανακατεύομαι, δεν μπορώ. Έχω ήδη ανακατευτεί. Φτάνει, ρε, εσύ, Μιχάλη. Αρκετά. Το έχουμε στο στόμα μας. Πολύ πλήρω. Στο στόμα σας. Θέμα συγγνώμη, δηλαδή. Θα σας πω τα χαρακτηριστικά ναι. των ανθρώπων αγγέλων που ζουν στη γη. Ναι, ναι. Να σηκωθώ όρθιο να με βλέπεις καλά. Κάτσε να δούμε αμέσως εσύ. Τι θέλεις, τι για πέρα. Να δούμε αν υπάρχουν τα χαρακτηριστικά αυτά σε σένα. Για λέγε. Αν είσαι ένας από αυτούς. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Είσαι ευαίσθητος, δεν είναι ευαίσθητος. Είναι. Βέβαια, καλέ, πώς δεν είναι. Χρειάζονται χρόνο με τον εαυτό τους. Χρειάζεται πολύ. Δεν χρειάζεται χρόνο με τον εαυτό τους. Ναι. Έχουν έμφυτη ομορφιά. Έχεις έμφυτη ομορφιά. Δεν το έχει. Αυτό και μόνο. Παιδιά, ναι, έχει. 12 πόντι. Έχεις. Εννοείται. 12 points. 12 points. Εμπιστεύονται μόνο τον εαυτό τους και κανέναν άλλον. Μόνο τον εαυτό κατά βάση. Παιδιά, σε λίγο θα σηκωθώ με τα φτερά και θα πετάξω. Πραγματικά. Είσαι άγγελος πάνω στη γη. Έχουν έναν ευγενή τρόπο ζωής. Και είμαι άγγελος. Είσαι. Μιχαήλ Άγγελος. Βέβαια, παιδιά. Γιατί είσαι και άγγελος. Ήτανε άγγελος. Α, Μιχαήλ Άγγελος. Πα καλά. Έλαντε. Το Μιχάλης από βγει. Αχού. Περιβάλλομαι από αγραμμάτους. Βέβαια, πες τα, Μιχάλη. Δεν εορτάζω τη Δευτέρα. Το Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ. Σώσο κύριε το λαό σου, μην τρελαίνει. Και ευλόγησο. Την κληρονομία σου. Αυτό, παιδιά, πέστε τα όλα. Για λέγε. Και επίσης θα το διαβάσω και το τελευταίο. Είπα να το αφήσω, αλλά θα το διαβάσω. Κουβαλούν πάντα μαζί τους κρυφά νεσεσέρ με προϊόντα ομορφιάς. Αχ, δεν καταλάβανε, Παναγία μου. Πραγματικά. If I did this, I'd a Sunday. Πόσο χάλια η σημερινή εκπομπή. Καλημέρα. Καλημέρα, ποια είστε? Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, είστε έτοιμοι να ακούσετε τον ήχο της Αθήνας? Για ακούστε. Τι είναι αυτό? Κάτι σόλα που γλιστράει στο πλακάκι. Θα σας το δώσω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ουσιαστικά είναι παπούτσια του μπάσκετ στο παρκέ. Αλλά το πλησιάσατε τόσο πολύ
Βεβαίω. 500 ευρώ δικά σα, αγαπητέ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει ξανά συμβεί αυτό. Μπράβο, well done. Μείνετε στη γραμμή, δεν σα κάνουμε και άγαλμα. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.